Στην τελική ευθείας έρχεται η υπόθεση της ολοκλήρωσης της παραχώρησης του Marcus Burke στην Al Ain. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται στελέχη της διοίκησης του Παναθηναϊκού ώστε να πετύχουν την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για συμβιβαστική λύση αφού το ποσό που θα μπει στα ταμεία του συλλόγου δεν θα ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Από τους Άραβες θα καταβληθεί μεγάλη η πρώτη δόση για να κάνει το τριφύλι τον μεταγραφικό του σχεδιασμό. Όσον αφορά τον αντικαταστάτη του, ο Μαρίνος Σουζουνίδης θέλει ένα γρήγορο, επιθετικό και το βάρος επικεντρώνεται σε 2-3 πρόσωπα ώστε να αρχίσουν άμεσα οι επαφές. Ψηλά στο κάδρο βρίσκεται το όνομα του Απόστολου Γιάννου. Ανεξάρτητα από την επιθυμία του Ζουνίδη, ο Παναθηναϊκός γλυκοκοιτάζει περιπτώσεις επιθετικών με λιγότερο ρίσκο. Βέβαια, ο υποψήφιος θα είναι ελεύθερος ιδανικός. Σε ό,τι αφορά τον διάδοχο του Νίκου Λιμπερόπουλου, ψηλά στη λίστα βρίσκεται το όνομα του Νίκου Νταμπίζα. Μια περίπτωση που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, την ώρα μάλιστα που διαρρέει πως ήδη έγινε μια πρώτη τηλεφωνική επαφή, από την οποία δεν προκύπτουν πολλές πιθανότητες συνεργασίας.